Φίλοι και σύντροφοι, συναγωνιστές, Γενική Γραμματέα, σας χαιρετίζουμε στην περιοχή μας. Εγώ εργάζομαι σε μια υπηρεσία του Δημοσίου, στην περιφέρεια συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, και θα σας μεταφέρω εμπειρίες από τη δράση μας αλλά και το τι γίνεται στις περιφέρειες. Οι περιφέρειες και ο ΤΑΑ και Β' βαθμού γενικότερα από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες του 70 με 80% των πολιτών που έρχονται σε επαφή με το δημόσιο. Σημαίνει δηλαδή ότι ο ρόλος τους είναι κομβικός στην επαφή του απλού πολίτη με το κράτος και αυτός είναι πιο σημαντικός στην περιφέρεια. Τι γίνεται στην πράξη όμως, πόσο καλά αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, στις αρμοδιότητες που έχουν? Δυστυχώς τα στοιχεία τα τελευταία 10 χρόνια είναι συντριπτικά κατά αυτής της προσπάθειας που βασίζεται στη θέληση και τον πατριωτισμό, να το πω στο φιλότιμο των συναδέλφων που εργάζονται εκεί. Και αυτό είναι σαν συνέπεια των 10 χρόνων μνημονίων που έχουμε φορτωθεί στην πλάτη και το κερασάκι στην τούρτα αποτελεί η πανδημία με τον κορονοϊό. Να σας πω την κατάσταση. 40 με 50% το προσωπικό μειωμένο σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου έχουμε το φαινόμενο να μην έχουμε τα μέσα να κάνουμε στη δουλειά μας. Παράδειγμα, δεν υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο για να μετακινηθούν οι υπάλληλοι για να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Σε αυτά τα ζητήματα και σε αυτά τα προβλήματα, και ζητήματα και άλλα υπάρχουν, υπάρχουν τα μέσα ατομικής προστασίας που δεν έχουμε στη διάθεσή μας και διεκδικούμε να υπάρχουν νομοθετημένα αυτά τα μέτρα τα οποία δεν μας τα παρέχει ο εργοδότης μας που είναι το κράτος, το ίδιο το κράτος. Έτσι, έχει σημασία το ποιο σωματείο, ποια δύναμη βρίσκεται μπροστά, ποια δύναμη έχει το Προεδρείο, ποια δύναμη έχει ένα σύλλογο, ας πούμε, την πλειοψηφία. Τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου δεν υπάρχουν ταξικές δυνάμεις αυτές που πρωτοστατούσαν πάντα στο να αναδείξουν τα προβλήματα, να διεκδικήσουν λύσεις, να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι για να πάρουν αυτά που δικαιούνται, όχι κάτι παραπάνω. Με αποτέλεσμα να έχει βαλτώσει όλο το πράγμα. Και θα έλεγα όχι μόνο να έχει βαλτώσει, γιατί αυτοί που είναι τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι, πώς να σου το πω, οι μπροστάριδες, οι λαγοί της περιφέρειας, να μην βγουν, να μην αναδείξουν τα προβλήματα, να τα θάψουν κάτω από το χαλί, να κάνουν δημόσιες σχέσεις, να τακτοποιηθούν οι ίδιοι. Τέτοιοι είναι. Τέτοιοι είναι. Δυστυχώς όχι μονάχα σε τοπικό επίπεδο, επειδή συμμετέχω και στην Ομοσπονδία των Συλλόγων των Υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενωτήτων, βλέπω ότι και εκεί την ίδια τακτική ακολουθούν. Προσπαθούν να μας θάψουν, προσπαθούν να μας μειώσουν, προσπαθούν να μας προσβάλλουν όσο μπορούν δηλαδή να αποξιώσουν το έργο μας. Το οποίο πιστέψτε με ότι στην Ομοσπονδία τουλάχιστον είναι πολύ πολύ σημαντικό. Στο διατάφτα. Χρειάζεται πρώτα και κύρια να αναδείξουμε όπου μπορούμε τη διαφορετικότητα της θέσης μας. Με όποιο τρόπο. Ότι εμείς είμαστε εδώ, είμαστε μπροστάριδες, παλεύουμε. Οι υπάλληλοι είμαστε σίγουροι ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου στις επόμενες εκλογές θα εκτιμήσουν την απουσία μας από τα πράγματα και θα μας αναδείξουν ξανά. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται να παλέψουμε όλοι μαζί, να ανεβάσουμε ακόμα περισσότερο τη συνδικαλιστική πάλη, μια κατεύθυνση που θα δίνει διέξοδο και προοπτική και που θα έχει αποτελέσματα. Σε αυτό χρειάζεται συσπήρωση, ενότητα, αγώνας και καθαρός στόχος, καθαρός προσανατολισμός. Ευχαριστώ πολύ.